Και λοιπόν, η μαμά που την έχουμε γνωρίσει εδώ στην εκπομπή, την αγαπάμε, την οικογένεια σου παλιάρα και την μαμά σου πάρα πολύ. Και την ευχαριστούμε γιατί μας έχει κάνει έτσι τα και κάποιες δηλώσεις με τον αδερφό σου, ο οποίος είναι γλυκύτατος. Δεμένη οικογένεια πολύ. Ναι. Ωραίο αυτό. Δεν σου λέει να παντρευτείς? Η μητέρα μου. Ναι. Όχι μόνο μου το λέει, με εκβιάζει ότι δεν θα βγάλει τα μαύρα αν δεν παντρευτώ. Τα ακούς, μάνα, τα λέω δημόσια. Τι σου λέει? Μου κάνει εκβιασμό. Τη λέω, βγάλε ρε μανούλα τα μαύρα και μου λέει όταν παντρευτείς. Ναι, γιατί για αυτήν θα είναι η επόμενη χαρά. Κατάλαβε τη ζωή στο σπίτι. Δεν είναι τόσο καλή όσο νομίζεις. Μου κάνει και εκβιασμό. Το βλέπεις? Το σκέφτεσαι? Πρώτα απ' όλα, είσαι ελεύθερος? Είμαι ελεύθερος. Α, είσαι ελεύθερος. Έχω χάσει κάποια επεισόδια, συγγνώμη. Από τα 39 και μετά αισθάνομαι ότι μ' αρέσει περισσότερο αυτό που δεν μ' άρεσε παλιότερα. Ότι να έχεις έναν άνθρωπο να σε περιμένει στο σπίτι και ότι να είσαι κάπου. Και δεν σου κρύβω από το χαμό του πατέρα μου και μετά ότι θέλω πιο πολύ από ποτέ να κάνω παιδί. Σοβαρεύτηκες λίγο σε αυτό το κομμάτι, ε? Νομίζω ότι ο συνδυασμός survivor και η απώλεια του μπαμπά με έκανε να αλλάξω πάρα πολύ σαν άνθρωπος. Αισθάνομαι πολύ πιο χορτασμένος. Βγαίνω ελάχιστα έξω για διασκέδαση, δηλαδή οι φίλοι μου δεν με αναγνωρίζουν πια. Κάτι παιδιά που δεν μπορούσαν να με μαζέψουν, τώρα με παρακαλάνε να πάω να πιούμε ένα κρασί, ας πούμε. Έχεις αλλάξει τρόπο ζωής. Έχω αλλάξει πάρα πολύ, ναι, έχω πατήσει έτσι φρένο. Και έχεις τη συνειδητοποίηση ότι το πιο σημαντικό είναι η μία γυναίκα. Δεν είναι πολύ καλό αυτό. Ποιος είναι? Παιδιά, να το σηκώσω εγώ. Φέρε. Ποιος είναι? Μα γιατί δεν για δουλειά είναι, μωρέ, τώρα. Εντάξει, δεν είναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Αχ, συγγνώμη, κοίταξε, μάλλον το είχα βάλει αθόρυβο. Κοίταξε, την ώρα που λες ότι είσαι ελεύθερος, είναι λίγο ανησυχητικό. Τη βλέπω λίγο, είναι λίγο ανησυχητικό, είναι λίγο επικίνδυνο. Α, ωραία. Είναι για δουλειά, ήταν από κοπέλα. Θα δω την κλίση. Ήταν παιδιά από κοπέλα. Για δουλειά ήταν. Για δουλειά, εντάξει. Παλιότερα δηλαδή τι θεωρούσε, ότι βγαίνω έξω, γνωρίζω μία κοπέλα και δεν θέλω να κάνω μία σχέση? Έκανα και παλιότερα σχέσεις, αλλά μετά από λίγο βαριόμουν. Και δεν έβρισκα κάτι γοητευτικό σε αυτό που λέμε. Τόσες, καμία. Στην ηρεμία και στην ασφάλεια που σου δίνει μία σχέση. Φαινόταν λίγο βαρετό. Δεν νομίζω ότι φταίνε τα κορίτσια. Όχι, μωρέ, νομίζω ότι. Όχι, δηλαδή ότι μπορεί να έχει συναντήσει και τη μία και μοναδική, αλλά ήταν ο τρόπος σκέψης σου. Δηλαδή, όταν ένας άντρας σκέφτεται ότι σήμερα είμαι εδώ, αύριο είμαι εκεί. Και μπορεί να έχει γνωρίσει την κατάλληλη, αλλά μην το βλέπει, ήσουν ανώριμος. Πολύ ανώριμος, έχω έτσι πολύ παιδικότητα, αλλά αυτό συνοδεύεται και με μια ανωριμότητα, έτσι. Δηλαδή θεωρώ ότι μέχρι 30-35 ότι ήμουν μωρό. Το έβλεπες λίγο διαφορετικά. Ναι. Ίσως το ότι είχες πάει στο Survivor, γίνανε όλα αυτά, δεν βοήθησε και τη σχέση που είχες, γιατί από ό,τι θυμάμαι, όταν είχες μπει, ήσασταν ήδη μαζί, σωστά? Ναι. Ήταν αυτό. Το έχεις μετανιώσει σε αυτό το κομμάτι? Ήτανε κάτι που χάλασε τη σχέση σου? Δεν μπορώ να πω ότι έφταιξε αυτό. Απλά εγώ βγαίνοντας ήθελα αρκετά διαφορετικά πράγματα. Δεν σημαίνει ότι η τότε σχέση μου μπορούσε να με ακολουθήσει όλα. Το γεγονός ότι εγώ πάτησα ένα φρένο σε ό,τι έχει να κάνει με διασκέδαση και ότι μπορεί να ήθελα, ας πούμε, από το να πάω, αντί να πάω για ένα καφέ στην Γλυφάδα, να πάω σε ένα ίδρυμα να δω παιδάκια, δεν σημαίνει ότι όλοι μπορεί να μπουν σε αυτόν τον τρόπο ζωής και να το ακολουθήσουν. Ειδικά όταν έχεις αρκετά μεγάλη διαφορά ηλικίας με έναν άνθρωπο που δεν έχει ζήσει ακόμα πράγματα, δεν είναι εύκολο να σε ακολουθήσει. Έχεις αλλάξει τόσο πολύ, ε? Για καλό. Νομίζω. Έλα, κορίτσια. Λοιπόν, έχουμε αυτό το αγόρι. Επέστρεψε από τη Μαδαγασκάρη. Είναι έτοιμος να γίνει μπαμπάς. Το θέλει πάρα πολύ. Ψάχνει τη μία και μοναδική. Δεν θέλουμε άλλο πολύ να βγαίνουμε. Δεν θέλουμε πολύ τώρα έξω και... Άνοιξε γραμμές. Ναι. Να βγουν στον αέρα, να πάρουν τηλέφωνο. Θέλουμε λίγο μία πιο ήσυχη ζωή. Σωστά? Ναι, ναι. Η μαμά είναι έτοιμη, ενώ η γιαγιά θα βοηθήσει σίγουρα. Είναι πιο έτοιμη από ποτέ. Πιο έτοιμη από ποτέ. Οπότε... Όποια ενδιαφέρεται, δεν ξέρω ποιος είναι ο τρόπος να σου στείλει. Θα έκανες ποτέ σχέση με ένα κορίτσι που θα σου έγραφε στο Instagram κάτι? Ναι. Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Τώρα ξέρεις τι θα γίνει. Δεν. Το φύγες. Ξέρεις τι θα γίνει, σήμερα θα το τερματίσεις. Γιάννη, μου, σε ευχαριστούμε πρόβλημα. πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Χρόνια πολλά σε όλους, καλές γιορτές με τις οικογένειές σας. Τι άλλο, υγεία. Ναι. Αυτά.
Καλά ξεμπερδέματα μετά από το τηλέφωνο. Γελάει. Και θα κλείσουμε. Θέλω να μου απαντήσεις αυτήν την ερώτηση. Ποιος πιστεύεις ότι θα είναι ο νικητής? Εύχομαι να είναι κάποιο παιδί από την ομάδα των Εισβολέων. Ψηφίζω Μισθοφόρο, Κώστα Αναγνωστόπουλο ή Στέλιο Χανταμπάκη. Ένας από τους τρεις. Νομίζω το αξίζω. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Φιλιά πολλά. Θα τα πούμε αύριο. Γεια σας και χαρά σας. Κορίτσια, ξέρετε.